Με βασικό θέμα την υλοποίηση του προγράμματος των δωρεάν σχολικών γευμάτων, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον πρόεδρο του Συλλόγου να αναφέρει πως η εγκύκλωση έχει αρκετές ασάφειες όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης, καθώς και το γεγονός πως δεν υπάρχει αρμόδιο προσωπικό. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα των σχολικών γευμάτων. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους μαθητές μας, αλλά και για τις οικογένειές τους. Για μία ακόμη φορά, μια υπουργική απόφαση είναι γραμμένη στο πόδι, μια απόφαση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα τα σχολεία μας. Και εννοώ προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής, εννοώ προβλήματα έλλειψης εκπαιδευτικού και όχι μόνο προσωπικού. Στις μέρες της κρίσης δεν είμαστε αντίθετοι στα σχολικά γεύματα. Το σπουδαιότερο όμως για μας είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δίνονται αυτά τα γεύματα στους μαθητές μας και κατ' επέκταση να βοηθήσουμε και τις οικογένειές τους. Έτσι, ο Σύλλογος προτείνει τα γεύματα να χορηγούνται νωρίτερα στους μαθητές ώστε να τρώνε πριν το τέλος του ωραρίου, είτε οι μαθητές να τα παίρνουν μαζί τους, να υπάρχει συγκεκριμένο προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή η οποία να φιλοξενεί τα δωρεάν σχολικά γεύματα. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί να είμαστε υπεύθυνοι πρώτον για την ποσότητα των γευμάτων που έρχονται στα σχολεία και αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο και μπορεί να γίνει, να είμαστε όμως και υπεύθυνοι για τον ποιοτικό έλεγχο των γευμάτων. Και δεν είμαστε αρμόδιοι αλλά και δεν γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε αυτό σωστά. Άρα λοιπόν η ποιότητα των γευμάτων θα πρέπει να ελέγχεται από κάποιον άλλο φορέα που έχει την εξειδίκευση. Καλούμαστε εμείς οι δάσκαλοι να συτήσουμε τα παιδιά μέσα σε αίθουσες οι οποίες τις προηγούμενες ώρες λειτουργούσαν ως αίθουσες διδασκαλίας και ως διαμαγείας σε μερικά λεπτά θα μεταμορφωθούν και θα γίνουν τραπεζαρίες, χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα υλικά, μαχαίρια, πυρούνια, πιατάκια που θα χρειαστούν, τραπεζομάντιλα το κυριότερο, υλικά με τα οποία τα παιδιά θα καθαρίζουν τα χέρια τους. Πάντως, το Υπουργείο κάνει συγκεκριμένα βήματα προκειμένου το Δεκέμβριο να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν γευμάτων, ωστόσο καταγράφονται αντιδράσεις από τους κατατόπους εκπαιδευτικούς, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την έναρξη της υλοποίησης.